το χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου και οι ευκαιρίες για την τοπική αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η ΠΕΔ Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και την ΚΕΔΕ. Τα χρήματα μπορούν να είναι και πολλά και λίγα. Θα είναι πολλά εάν τα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε. Θα είναι λίγα εάν πραγματικά προετοιμαστούμε και μπορέσουμε να το κάνουμε. Μπορεί να γίνει αυτό με τις σημερινές συνθήκες, όχι. Όπως έγινε σαφές, θα πρέπει να υπάρξει ετοιμότητα των Δήμων προκειμένου να εξασφαλιστούν σημαντικοί πόροι για έργα που δίνουν ανάπτυξη, απασχόληση και που προάγουν την κοινωνική συνοχή. Για πρώτη φορά στην πατρίδα μας έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να διαχειριστούμε πάρα πολλά προγράμματα, αρκεί να έχουμε όριμες μελέτες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, γιατί τρέχει και το καινούριο ΕΣΠΑ, τρέχει και το καινούριο πρόγραμμα ανάκαμψης. Υπολογίζω ότι θα είναι σίγουρα πάνω από 10 δις. Κάποτε λέγανε λεφτά υπάρχουν. Σήμερα πραγματικά λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι τα εργαλεία πρέπει να βρεθούν. Γιατί ακούμε συνέχεια για προγράμματα, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΤΡΙΤΣΙΣ, Πράσινο Ταμείο. Αλλά από την άλλη θα πρέπει γρήγορα η αυτοδιοίκηση, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών δηλαδή, να δομήσει τα εργαλεία που χρειάζονται για να μπορούν να γίνουν οι απορροφήσεις των έργων. Γιατί το στοίχημα είναι να μην μένουμε μόνο στις εξαγγελίες. Απουσιάζει στελεχειακό δυναμικό, απουσιάζει επιστημονικό δυναμικό. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε και να φροντίσει η πολιτεία να προσλάβει ανθρώπους και το άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι τα ζητήματα των αγγυλώσεων της γραφειοκρατίας. Αυτά πρέπει επιτέλους να σπάσουν. Η αλήθεια είναι ότι οι προκλήσεις είναι πολλές. Χρειαζόμαστε όμως υποστήριξη και τεχνική βοήθεια, όχι μόνο για την ολοκλήρωση και την ορίμανση μελετών, αλλά και για την επίβλεψη και για την έναρξη των απαραίτητων έργων. Είναι μια καλή χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, τόνισε ο Δημήτρης Μαραβέλιας, ο οποίος παράλληλα τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των Δήμων για μια ισόρροπη ανάπτυξη. Μπαίνει σε ένα καινούργιο κύκλο η εταιρεία στη δημιουργία μιας τεχνικής υπηρεσίας. Μιας τεχνικής υπηρεσίας όμως που θα είναι στη διάθεση τη δική σας. Θα είναι στη διάθεση της αυτοδιοίκησης, θα είναι στη διάθεση κυρίως των μικρών δήμων. Δίνονται πολλαπλά εργαλεία στους ορεινούς δήμους, ώστε να καταφέρουν στο τέλος να έχουν και οι πολίτες αυτών των περιοχών την ωφέλεια των έργων. Θέλω να επισημάνω ότι είναι στόχος της ΕΤΑ να υιοθετήσει, θα έλεγα, μικρούς δήμους, ώστε και αυτοί να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε αυτόν τον άνισο αγώνα του ανταγωνισμού. Ομιλητές ξεδίπλωσαν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του προγράμματος ΕΣΠΑ, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Το μισό περιφερειακό πρόγραμμα αξιοποιείται σε έργα των Δήμων του νησιού, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Στο δικό μας πρόγραμμα ως περιφερειακό πρόγραμμα είναι 564 εκατομμύρια. Όμως είναι πολλά προγράμματα από τα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου. Για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης μπορούμε τα κονδύλια που θα πάρουμε να ξεπεράσουν τα 600 εκατομμύρια για γεωβελτικά έργα. Ο στόχος πρέπει να είναι ένας. Μελέτες.